Να από ξερόκλαδα και κορμούς δέντρων. Οικόπεδα ακαθάριστα σε χαλάνδρη και Αγία Παρασκευή. Τι και αν βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Δίπλα ακριβώ από το μετρό της Αγίας Παρασκευής, ακόμη και σήμερα υπάρχουν οικόπεδα ακαθάριστα, με στίβες από ξερά κλαδιά και χόρτα που σχηματίζουν βουνά. Δίπλα ακριβώ σε σπίτια, ενώ κάποιο επιτίδιος έχει παρατήσει ένα αυτοκίνητο μέσα στο οικόπεδο. Ακόμη πιο σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μαλακάσα δάση και οικόπεδα που έχουν καθαριστεί. Ωστόσο, τόνοι κλαδιών και δέντρων έχουν συγκεντρωθεί μέσα στην καρδιά του δάσους, εδώ στην περιοχή της Μαλακάσας, και αποτελούν ορολογιακή βόμβα. Δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνοι του, της περιφέρειας, του Δήμου, έχουν κάνει μια τεράστια συγκέντρωση καύσιμης ύλης. Μια σπίθα πάει κάπου εκεί κοντά θα περιπολιθεί όλη πάρνηθα. Αυτά είναι μόνο μερικέ περιπτώσει με ακαθάριστα οικόπεδα που προκαλούν ανησυχία. Στο μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για τα ακίνητα που είναι κοντά ή μέσα σε δασικέ εκτάσει, οι ιδιοκτήτε των οποίων πρέπει να κάνουν τι απαραίτητε εργασίε καθαρισμού, ενώ στι 30 Ιουνίου λίγη προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι στην πλατφόρμα μέχρι την περασμένη Πέμπτη είχαν υποβληθεί περισσότερε από 121.000 δηλώσει καθαρισμού οικοπαίδων και σχεδόν χίλιε καταγγελίε για ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα σε περίπτωση παράβαση θα επηρεάζουν και όλου του συνειδιοκτήτε, ακόμη και αν ένα μόνο δεν έχει καθαρίσει το δικό του τμήμα στο οικόπεδο. Όπω και συνέβη στο Χαλάνδρη. Βρήκε το οικόπεδο κάτω ακαθάριστο και έπιασε όλου και έστειλε πρόστιμο. Και κυνηγάει εδώ τον κόσμο και απέναντι που είναι τα δικά του που είναι ακαθάριστα, σημασία δεν δίνει. Έχω ιδία άποψη ότι καθαρίστηκε το απέναντι κόπεδο από την πολιτική προστασία. Ο δημόσιο χώρο. Καθαρίστηκε. Okay. Αν έχουν βγάλει τώρα τίποτα κλαδιά, καινούρια. Τα Ο Δήμος επέβαλε πρόστιμο περίπου χιλίων ευρώ σε κάθε συνειδιοκτήτη του οικοπαίδου, ακόμη και σε όσους είχαν φροντίσει να καθαρίσουν το δικό τους τμήμα.